Το κόκκινο γίνεται πράσινο μόνο για μερικά δευτερόλεπτα με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές και την υπομονή των οδηγών να εξαντλείται, με παράδειγμα τον φωτεινό σηματοδότη στη συμβολή των οδών Καζαντζίδη με Μιλτιάδη Καράντζη. Εννοείται ότι άμα κάνει μια ώρα να πας στη δουλειά σου, εννοείται ότι έχει πολύ κίνηση γενικά. Να διαμορφώσει αλλιώς τα φανάρια, τον κόμπο, δεν ξέρω. Μόνο από τα φανάρια. Όπου υπάρχει φανάρι δημιουργείται πρόβλημα, όπου δεν υπάρχει κυκλικό δεν δημιουργείται. Αν κοιτάξετε πάνω από την πύλη του Ιησού δίπλα στην πυροσβεστική, περιοχή χωρίς φανάρια δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αν κοιτάξετε εδώ, μόνο φανάρια, δείτε την κατάσταση. Το κυκλοφοριακό κομφούζιο διωγγώνεται και στο Γιώφυρο από τη λειτουργία των φαναριών, με τους οδηγούς να κάνουν παράπονα και έκκληση στους αρμόδιους να επιληφθούν της κατάστασης. Αυτή είναι η καθημερινή εικόνα σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου. Κάθε μέρα το ίδιο πράγμα, και ιδιαίτερα αυτές τις ώρες μεσημεριανές είναι πρόβλημα. Τουλάχιστον μερικά σημεία, άμα μπορούσαν να τα φτιάξει, να μην σκοτωθούμε. Να δουλεύουν. Ότι περιμένουμε δεν πειράζει. Τουλάχιστον να δουλεύανε σε μερικά σημεία, δεν δουλεύουν. Ναι, τις περισσότερες φορές εθνική κατεβαίνει από το γάζι και το σημείο αυτό είναι το πρόβλημα. Η γέφυρα έπρεπε να κοιτάζει ανάποδο. Είναι καιρός η εικόνα της πόλης να αλλάξει και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί να λυθεί, δηλώνουν, τη στιγμή που η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει και φυσικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα δυσαρεστεί και τους επισκέπτες.